Με τη βοήθεια του Άκη Αθανασόπουλου θα δούμε μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα το ύψος του επιδόματος, Άκη, που θα λάβουν οι εργαζόμενοι σε αναστολή σύμβασης, οι οποίοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Και θα δούμε, Χρήσα, για τον εξής λόγο, ότι αυτή η ειδική αποζημίωση αλλάζει, αυξάνεται. Αυτός είναι και ο λόγος, λοιπόν, που θα δούμε με πολύ προσοχή και αναλυτικά πώς ακριβώς θα υπολογιστεί αυτή τη φορά, διότι τα 534 ευρώ που είχαμε μάθει όλους αυτούς τους μήνες γίνονται 800. Για τον μήνα Νοέμβριο, βέβαια, 534 ήταν μέχρι τον Οκτώβριο. Για τον Νοέμβριο, και θα δούμε για τους επόμενους μήνες τι θα γίνει, αλλά για τον Νοέμβριο γίνονται 800, που σημαίνει, Χρήσα, 26,66 ευρώ για κάθε ημέρα αναστολής. Τρία παραδείγματα, πολύ σύντομα. Πρώτο παράδειγμα. Έστω ένας εργαζόμενος σήμερα κλείνει η επιχείρηση, άρα από αύριο θεωρείται ότι είναι σε αναστολή, από 7-11 του. Αυτός, λοιπόν, για τις 24 μέρες που υπολείπονται μέχρι να τελειώσει ο Νοέμβριος, που θα είναι σε αναστολή, θα πάρει 640 ευρώ, διότι είναι 24 επί 26,66. Δεύτερο παράδειγμα, ένας εργαζόμενος που μπαίνει σε αναστολή από τη Δευτέρα. Για παράδειγμα, τα κομμωτήρια που θα είναι ανοιχτά το Σαββατοκύριακο, άρα από τη Δευτέρα μπορεί να μπει σε αναστολή. 22 μέρες θα είναι σε αναστολή, επί 26,66 θα πάρει 587 ευρώ. Και τέλος, ένας εργαζόμενος ο οποίος είναι σε επιχείρηση η οποία κλείνει όλο τον Νοέμβριο ή μπορεί να ήταν κλειστή και τους προηγούμενους μήνες. Αυτός, λοιπόν, θα είναι σε αναστολή όλο το μήνα, άρα 30 ημέρες επί 26,66 αυτός θα πάρει ολόκληρο το 800, ολόκληρο το ποσό. Τώρα, για να πάρουν οι εργαζόμενοι αυτό το ποσό, υπάρχει μια διαδικασία. Πρέπει και οι εργοδότες και οι ίδιοι να υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις. Και, Χρήσα, εδώ. Και πότε θα τους καταβληθούν τα χρήματα, γνωρίζουμε? Λοιπόν, αυτό το οποίο μάθαμε πριν από λίγα λεπτά από το Υπουργείο Εργασίας είναι δύο κρίσιμες ημερομηνίες. Η πρώτη ημερομηνία είναι από 15 Νοεμβρίου μέχρι και 7 Δεκεμβρίου, που πρέπει να γίνουν οι δηλώσεις από εργαζόμενους και από εργοδότες για επιχειρήσεις που είναι πληττόμενες, όχι για αυτές που έχουν κλείσει. Ειδικά για αυτές που έχουν κλείσει, από 15 Νοεμβρίου μέχρι και 24. Για αυτό το διάστημα θα γίνουν οι δηλώσεις ότι είναι σε αναστολή. Συνεπώς 15 με 24 για τις κλειστές επιχειρήσεις. Τώρα, τα χρήματα στο χέρι, από το Υπουργείο Εργασίας μας λένε ότι θα καταβληθούν σταδιακά από 27 Νοεμβρίου στους πρώτους έως και 3 Δεκεμβρίου στους τελευταίους. Κύριε Αθανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε.